Είμαστε, κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα στη μακρινή Ταϊλάνδη. Μας περιμένει ο Μπόζιταρ Μπάντοβιτς, ποδοσφαιριστής παλιός του Ολυμπιακού, για όσους θυμούνται. Ποδοσφαιριστής που έχει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προπονητής τώρα στην Ταϊλάνδη και ο σκοπός που τον έχουμε καλέσει είναι για να μας ενημερώσει λίγο για τον Ντελατόρε, τον ποδοσφαιριστή που έχει αποκτήσει το ΑΠΟΕΛ. Κύριε Μπάντοβιτς, καλό σας μεσημέρι από την Κύπρο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχήν είσαστε μάλλον σε μια μακρινή Ήπειρο που δεν ξέρουμε και τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο της Ταϊλάνδης. Έτσι πέστε μας λίγο για αυτό το ποδόσφαιρο. Είσαστε και προπονητής της πρωταθλήτριας ομάδος στην Ταϊλάνδη. Πέστε μας λίγο για να μάθουμε και για το ποδόσφαιρο της Ταϊλάνδης. Ποιότητα πιστεύω ότι είναι καλή. Η ομάδα μου είναι Buriram United. Είχα πάει 2014 εκεί. Ξανά ήρθα προπέρσι. Είναι μια ομάδα σαν Ολυμπιακός, σαν ΑΠΟΕΛ. Καταστάσεις, μεγάλο κήπεδο, κόσμο. Οι μεγάλες ομάδες είναι πολύ δυνατές. Έχουν πολύ καλούς ξένους. Εγώ έχω στην ομάδα Diogo. Είχα Ζαζά Βραζιλιάνο που έπαιξε σε μεγάλες ομάδες. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο, έρχονται οικογένειες, δεν υπάρχουν φασαρίες. Πολύ θετικό αυτό. Αυτά. Το τελευταίο πολύ πήραμε θετικό. Πήραμε πρωτάθλημα φέτος και πήραμε και μεγαλύτερους βαθμούς στην ιστορία ταϊλανδέζικου ποδόσφαιρου. Σε ένα χρόνο πήραμε 86 βαθμούς. Μάλιστα. Που είναι το ίδιο, μια καλή επιτυχία. Κύριε Μπάντοβιτς, θα λέγατε ότι το ποδόσφαιρο στην Ταϊλάνδη σε τι επίπεδο είναι αν το συγκρίνετε με το ελληνικό? Να σας πω τώρα, ελληνικό πιστεύω δεν είναι σε τόσο καλό επίπεδο. Ούτε πιστεύω ότι είναι κυπριακό σε ένα ψηλό επίπεδο όπως παλιά. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν αυτές μεγάλες ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές, που οικονομικά είναι και πιο δυνατές. Όπως γνωρίζετε τώρα, οικονομικά είναι πιο δύσκολα για τις ομάδες. Αλλά θεωρώ ότι παλιά ήταν πιο, η ποιότητα που τους φέρω ήταν πιο καλό. Σίγουρα υπήρχε η Buriram ή η ομάδα σου Χάμπουρη που ήταν Ντελατόρε. Σου Χάμπουρη είναι μια καλή ομάδα που πριν 2-3 χρόνια πάλεψε για να παίρνει πρωτάθλημα. Άραστε. Για πέστε μας τώρα. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω γιατί δεν έχω και τίπολη κυπριακό ποδόσφαιρο τώρα. Μάλιστα. Για πέστε μας λίγο για τον Ντελατόρε. Τι τεχνικά χαρακτηριστικά έχει, τι χαρακτηριστικά σαν ποδοσφαιριστής έχει ο συγκεκριμένος παίχτης? Ναι, έχει ποιότητα, έχει πολύ καλή τεχνική, είναι ένας δυνατός παίκτης που έχει ταχύτητα, που βρίσκει λύσεις στο μικρό χώρο, μπορεί να κάνει συνεργασίες μαζί του, που μπορεί να φύγει στις κοντρεπιτέσεις, ανάλογα αν έχεις αποτέλεσμα. Όμως, όπως γνωρίζετε εσείς όλοι, ότι ένας καλός ποδοσφαιριστής χρειάζεται χρόνο και δεν έχει χρόνο, πρέπει να προσαρμοστεί γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι όλα γύρω του, όχι μόνο προπονητής και παίχτες, όλα γύρω του πρέπει να λειτουργεί σωστά για να μπορεί να βγάλει maximum από έναν παίχτη. Ναι. Γιατί ο φύλακας όταν έρχεται, βλέπετε και μπορεί να είναι καλός και λέει γιατί δεν παίζει. Μπορεί να μην παίξει, είναι για κάποιους άλλους λόγους. Γιατί όλοι εμείς όταν είμαστε ποδοσφαιριστές θέλουμε όλο γύρω μας να λειτουργεί σωστά. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Από ελ είναι μεγάλη ομάδα, με τεράστιο κόσμο, με πιστεύω όπως δήλωσα, με έναν πολύ καλό προπονητή που ξέρει τι κάνει και θεωρώ και πιστεύω αν λειτουργούν όλα σωστά και είναι μια καλή ομάδα που θέλει και ο προπονητής θέλει να παίξει ποδόσφαιρο γιατί αλλιώς είναι μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Γιατί έχει δείξει στη Ταϊλάνδη, έχει δείξει καλά στοιχεία. Κύριε Μπάντοβιτς, ο Ντελατόρε αγωνίζεται μόνο σαν center for ή μπορεί να παίξει και στα άκρα? Για μένα αυτό που το είδα εγώ εδώ έπαιξε μόνο σαν center for. Δεν το βλέπω εγώ προσωπικά σαν άκρα, αλλά όμως άλλο είναι να βλέπεις τρία παιχνίδια, άλλο είναι να το προπονείς καθημερινά και να δοκιμάζεις και να δεις.
ταχύτητα διαθέτει, καλές τοποθετήσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καλές τοποθετήσεις, ναι, στην περιοχή είναι πολύ επικίνδυνος και έξω περιοχή και μέσα στην περιοχή. Καλός το ψηλό παιχνίδι, το ίδιο όταν πλαϊκοπήσεις από πλάια. Ο παίκτης έχει καλή ποιότητα. Μάλιστα. Έχει πολλά καλά στοιχεία για να μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα. Και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Παίζει κάθετα, παίζει πώς. Πώς δηλαδή περιμένει να τροφοδοτηθεί. Και μπορεί να και κρατάει μπάλα καλά. Αυτό σημαίνει και ζητάει μπάλα στα πόδια και ζητάει μπάλα στο χώρο όταν μπάλα δεν είναι υποπίεση. Αυτό σημαίνει έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει το προπονητή σε θέμα τακτικής, ιδιαίτερα στην επίθεση, γιατί η ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που χρειάζεται λύσεις, που περισσότερα παιχνίδια παίζει σε κλειστούς χώρους, γιατί οι περισσότεροι με ΑΠΟΕΛ παίζουν σε μισό γήπεδο. Και αυτός διατίθεται και αυτή τη ποιότητα που μπορεί σε μικρούς χώρους και κάθετα να πάει και να κρατήσει μπάλα και να κάνει συνεργασίες και έχει πολύ δυνατά πόδια. Στάρει πολύ καλά, έχει καλή ποιότητα. Κύριε Μπαντόβιτς, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι σε 10 λεπτά αναχωρείτε για Μπανγκόκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο τον πολύτιμο που μας διαθέσετε. Και τίποτα. Και θα εγώ τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ γεια σας. Εγώ. Γεια σας. Γεια σας.